Παναθηναϊκού περιμένουν να δουν να κάνει κάτι καλύτερη η ομάδα τους για πλευράς ποιότητας παιχνιδιού. Καλυθέα βγαίνει μπροστά με τον Τσιόλι, ο Βαγγέλης Τσιόλι στη σέντρα. Κεφαλιά, γκολ για την Καλυθέα, 1-0 υπέροχο από την κεφαλιά του Τελκίνσκι. Πολύ ωραία ενέργεια από τους παίκτες των γηπεδούχων. Ξαναβλέπουμε πώς ο Βαγγέλης Τσιόλις παίρνει από τον Βουλγαρό και γυρίζει ιδανικά για αυτόν. Δεν μπορεί ο Γκαλίνοβιτς στο πρώτο δοκάρι. Το γκολ για την ομάδα του Μλαντένοφ από καλή αντεπίθεση εδώ. Λαζανάς δεν βιάζεται, θέλει στήριγμα. Περνάει από τον Σέριτς, ο Λαζανάς, ο Γεωργίεφ. Ο Βουλγαρός στο σουτ, βολίδα, γκολ 2-0, εκπληκτικό γκολ από τον Γεωργίεφ. Η μπάλα στα δίχτυα, ξέσπασμα των οπαδών της Καλυθέας και βουβαμάρα από πλευράς φιλοξενούμενων. 7 λεπτά πριν τη λήξη πρώτου ημιχρόνου, αμήχανοι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν μείνει να κοιτούν ο ένας τον άλλον. Η μπάλα δοκάρει και μέσα. Βίντρα, αμέσως η παλιά, πολύ έξυπνα για τον Γκέκα, ευκαιρία με το τέτα τέτ. Το πλασέ μειώνει Παναθηναϊκό σε 2-1 με τον Φάνη Γκέκα, τον περσινό πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Κοιτάξτε την μπάλα πώς φτάνει από τον Βίντρα στον Γκέκα που πλασάρει τον Σουλογάνη που έπεσε από την άλλη πλευρά. Το κόρνερ με τον Βόουτερ. Τέλεσε από τον Ολλανδό. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ του Κότσιου 2-2, ισοφάρηση. Η μπάλα έσκασε στο τερέν και πέρασε μέσα στην εστία με μεγάλη δύναμη. Κεφαλιά από τον Κούμα. Ο Κότσιος μπροστά, όπως και νωρίτερα. Ο Δάρλας παίζεται, λέει ο διαιτητής, αφήνει ένα πλεονέκτημα. Σφύριγμα, πέναλτι σε ένα πέσιμο του Κούμα στην περιοχή. Να δούμε τη φάση. Εδώ περνάει η μπάλα. Πέφτει στη συνέχεια ο Κούμα σε αυτό το τζάρτ του Γεωργίεφ. Νομίζω, για να δούμε. Εδώ ο Κούμα. Νομίζω ότι προσπαθεί να εκμεύσει ο Κούμα περισσότερο το πέναλτι. Υπάρχει ένα πέσιμο υπερβολικό του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κοντά στο 2-3. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Σουλογάνη που πέφτει από κρούι, συνεχίζει τη φάση. Η μπάλα out. Εντυπωσιακή εμφάνιση από το Σουλογάνη. Επέμβαση το 2-2 παραμένει. Βλέπετε τον Μλαντένοφ στην κερκίδα. Έχει αποβληθεί πια. Κοιτάξτε πώς περνάει ο Λαζανάς. Εκεί στη συνέχεια στο replay χάσαμε την ευκαιρία να δούμε τον γκολ που μπαίνει για τον Παναθηναϊκό με τον Γκέκα. 2-3. Δεύτερο γκολ του Γκέκα. Καλυθέα Παναθηναϊκός 2-3. Σκόρερ ο Φάνης Γκέκας που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Μαλαζάνη στο 70. Από τη σέντρα του Βίντρα να δούμε τη φάση. Ξανά. Πώς ο Γκέκας νικάει τον Μπελεγρίνη. Δεν μπορεί αυτή τη φορά ο Σουλογάνης. Να ο Γκέκας από την κεφαλιά του Κότσου. Αντεπίθεση από την άλλη ο Βόουτερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκέκας βλέπει τον Ολλανδό. Ευκαιρία για το 2-4. Με τον Βόουτερ που χάνει τον κοντρόλ. Πλασάρι 2-4. Στις καθυστερήσεις του αγώνα φτάνει στο τέταρτο γκολ ο Παναθηναϊκός. Και εδώ το ματς κρίνεται οριστικά.